Ξεκινήσαμε πάλι με φλάσο από το ημίχρονο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε το παιχνίδι. Εμείς παρασυρθήκαμε το παιχνίδι του αντιπάλου. Είμαστε πολύ μέτρες στο πρώτο ημίχρονο. Δεν σκάλαμε να πάρουμε τις μπάλες στη δεύτερη ζώνη για να μπορέσουμε να κάνουμε να κλείσουμε τον αντίπαλο στα καρέ του. Παρασυρθήκαμε τις μεγάλες μπάλες. Αλλάξαμε κάποια πράγματα στο ημίχρονο. Αλλάξαμε το σχηματισμό. Βάλαμε πιο επιθετικούς παίκτες. Κυρίως όταν ρισκάρεις, πηγαίνει σε μια φάση στην οποία θα το βάλει θα το δεχτείς. Δεν θα αναφερόμαστε στην διαιτησία, δεν αναφέρονται και ο Γιάννης. Γιατί νομίζω ότι το γκολ που σημαίνει ο επιθετής έχει γίνει φάουλ πάνω στο Κατσαντώνη. Δεν θέλω να το συνεχίσω. Απλώς ας μείνει το παιχνίδι μέσα στους ποδοσφαιριστές. Δεν χρειάζονται άλλοι, γιατί είχαμε και άλλες διαιτησίες και δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το πράγμα. Αυτό μόνο να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Θα έχει πολλές αυξομοιώσεις. Θα έχει πολλές τραυματίες, θα έχει πολλές ανακατανομές στην βαθμολογία. Θέλει πάρα πολύ υπομονή από όλους. Και πάλι επαναλαμβάνω συγχαρητήρια και στα παιδιά και συνεχίζουμε το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλο. Κόκ, στα προηγούμενα παιχνίδια, ακόμα και σε αυτά που δεν κέρδισε η ομάδα, υπήρχαν πολλές ευκαιρίες. Σήμερα δεν το είδαμε αυτό στο παιχνίδι. Γνωρίζαμε τον Πετρετή ότι έχει πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Εμείς ξέραμε την βαθμολογία, ξέραμε ότι αμυντικά είναι πάρα πολύ καλή. Θέλαμε να το φέρουμε στο αντίπαλο μισό. Δυστυχώς είναι αυτό που είχαμε, επειδή δεν είχαμε καλή κυκλοφορία, να αναγκάσουμε τον αντίπαλο να πάει στο δικό του μισό, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Παρασυρθήκαμε και πάλι το παιχνίδι του αντιπάλου, παρασυρθήκαμε με μεγάλες μεταβιβάσεις, κάναμε και εμείς το ίδιο πράγμα, το οποίο δεν είναι το παιχνίδι μας. Θέλαμε πιο ορθολογική ανάπτυξη, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα και πιο μακριά και πιο μεγάλη ασφάλεια από την νηστεία μας. Αυτό ήταν όλη η ουσία του παιχνιδιού.